Βρισκόμαστε εδώ, επιτροπές και συνελεύσεις γειτονιάς, το κίνημα «Δεν πληρώνω», δημοτικά σχήματα για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, ότι το ρεύμα όπως και το νερό είναι κοινωνικά αγαθά, δεν μπορούν να τα στερούνται οι άνθρωποι από τους οποίους στερούνται τα βασικά, εργασία, υγεία, παιδεία, ακριβώς λόγω των μνημανιακών πολιτικών και δεν έχουν να πληρώσουν. Θα κάνουμε μεγάλο αγώνα για να μην κοπεί το ρεύμα σε κανένα σπίτι. Παράτσι, ποτέ και πουθενά, αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά. Ρεύμα, καράτσι, εφορία, να του μένει ζέλου η ετερογωνία. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε ενάντια στα χαράτσια που επιβάλλονται στο λαό, ενάντια στις αυξήσεις του ρεύματος και γενικότερα στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης οργανισμών οι οποίοι πρέπει να παρέχουν κοινωνικά αγαθά. Αντιδρούμε γενικότερα σε αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που στρέφεται κατά του λαού, κατά των φτωχών στρωμάτων. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο ληστείας προκειμένου να διασφαλίσουν τα κέρδη τους οι οικονομικοί ελίτ. Ο κόσμος πρέπει να βγει από το καβούκι του, πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την επικοινωνιακή καταστολή που συντελείται και κοιτά να το φορτώσουν με φοβία και ενοχές. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μαζί ότι είμαστε πολλοί και είναι λίγοι. Όταν το καταλάβουμε αυτό και βγούμε στο δρόμο, τότε όλα τα πράγματα σίγουρα θα αλλάξουν. Όσο γρηγορότερα αντιδράσουμε, τόσα περισσότερα θα μπορέσουμε να διασώσουμε. Εδώ πέρα πλέον ασκείται η πιο ακραία μορφή βίας απέναντι στον κόσμο, απέναντι στους απλούς πολίτες και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διασφαλίσει το εισόδημά τους και κινούνται από μία ασφάλεια μας κουνάνε το δάχτυλο και ζητάνε να μην αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική που μας εξαθλιώνει, που μας πετάει στους δρόμους για τα χαρτόκουτα, γιατί είναι για το καλό μας. Πλέον αυτό ξεπερνάει κάθε ιδεολογία, είναι και θέμα πλέον ενστίκτου για επιβίωση. Πρέπει να αντιδράσουμε συνολικά. Παιδεία, υγεία, ρεύμα και νερό, δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Παιδεία, υγεία, ρεύμα και νερό, δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά, κανένα χαράτσι, ποτέ και πουθενά. Αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά. Βρισκόμαστε εδώ εκπροσωπώντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε πλάι στις κινήσεις πολιτών. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2012, όταν πέφτοντας ο διακόπτης ουσιαστικά τελειώνει και ο πολιτισμός μας, να υπάρχουν οικογένειες χωρίς ρεύμα. Υπάρχει μια μεθόδευση από πλευράς της διοίκησης ΔΕΗ, καθώς στις χαμηλές καταναλώσεις, στις χαμηλές κιλοβατόρες, 800 και 1000 κιλοβατόρες, η αύξηση θα είναι άνω του 25%. Στεκόμαστε εδώ μαζί με τους πολίτες, ο αγώνας θα είναι διαρκής, μέχρι να μην υπάρξει οικογένεια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά. Κανένα χαράτσι, ποτέ και πουθενά. Αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά. Ρεύμα, παιδεία, παιδεία και νερό, δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Είμαι από την Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Περάματος, Βόλης Ανδρέας ονομάζομαι, είμαι άνεργος μεταλλεργάτης. 3 χρόνια η επισκευαστική ζώνη του Περάματος και όλα τα ναυπηγεία, δηλαδή μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας, ο μεγάλος πυλώνας της οικονομίας αυτής, έχει κλείσει. Έτσι μείναμε άνεργοι και ειδικά στο Πέραμα που εξαρτιόταν η πλειοψηφία της πόλης από αυτό και αυτή τη στιγμή πλέουμε τα λίστια οικονομικά. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε, δεν θέλουμε τα χαράτσια, αλλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε πλέον ούτε το απλό, το ρεύμα μας, το νερό μας, τις υποχρεώσεις μας στις τράπεζες. Έτσι είμαστε επισφαλείς σαν ζωή. Έχουμε μια επισφαλή ζωή.
το να μείνουμε χωρίς ρεύμα όπως ήταν οι παππούδες μας στα βουνά, όπου στα βουνά αντιστάθηκαν όμως. Είμαστε επισφαλείς στο να μείνουμε χωρίς νερό, που σημαίνει ότι η υγιεινή μας θα φτάσει σε ένα επίπεδο μάλλον αφρικανικής χώρας. Τα φάρμακα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε εφόσον τα χρειαζόμαστε θα μας δάσουν σε ένα επίπεδο υγείας υγειονομικής βόμβας στην Ελλάδα. Και έτσι πρέπει να αντισταθούμε. Είναι κάτι που όμως το έχουμε μέσα, γιατί ζήσαμε σε μια χώρα, σε μια Ελλάδα που πάντα αντιστεκόταν. Αντιστάθηκε σε όλα τα επίπεδα όπως μπορούσε, με πολύ αίμα. Εάν αυτό χρειαστεί, θα το κάνουμε και σήμερα. Δεν θα σκύψουμε και δεν θα γονατίσουμε. Και αν θέλουν να δοκιμάσουν κάποιοι τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και δεν θα φύγουμε από αυτόν τον τόπο. Δεν θα μεταναστεύσουμε ξανά ποτέ. Θα μείνουμε εδώ και καήκανε. Έτσι απλά, καήκανε. Στηρίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση των κοινωνικών κινημάτων από γειτονιές της Αθήνας. Το χαράτσι αυτό, έχουμε πει ότι εκτός από αντισυνταγματικό, είναι και άδικο. Είναι δυσβάστακτο για τους πολίτες που δεν μπορούν να το αποπληρώσουν, γιατί έχουν μειωθεί δραστικά τα εισοδήματά τους. Και αν αυτό το συνδυάσουμε και με τη νέα αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτή η αδυναμία τους, η οικονομική, των λαϊκών νοικοκυριών γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Το πιο εγκληματικό όμως είναι ότι η κυβέρνηση επιμένει και η διοίκηση της ΔΕΗ να συνδέουν την πληρωμή του χαρατσιού με την παροχή από τη ΔΕΗ ηλεκτρικού ρεύματος και να διακόπτουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Σε μία περίοδο που είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, που οι πολίτες και κυρίως τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είχαν εναλλακτική λύση την χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος για να ζεσταθούν και προσπαθούν να τους κόψουν και αυτή την εναλλακτική λύση. Είναι μια απάνθρωπη, αδιάντροπη πολιτική. Σωστά γίνεται η κινητοποίηση. Πρέπει να γίνουν και πολλές άλλες και είμαστε μαζί με όλο αυτόν τον κόσμο, με όλους αυτούς τους πολίτες που κινητοποιούνται. Έχω το λογαριασμό ρεύματος που έφτασε ο φετινός μόνο 572 ευρώ. Αυτός ο λογαριασμός έχει μέσα 101 ευρώ από πέρυσι, που ενώ εγώ πλήρωσα ΔΕΗ, αυτοί μου κράτησαν χαράτσι, το υπόλοιπο διαβιβάστηκε στην εφορία το περσινό, όπως και λέει ο νόμος, όπως ο νόμος που αυτοί οι ίδιοι ψηφίζουν, και έχει μέσα τα τρία χαράτσια που είπανε, όποιος δεν πληρώνει, δεν συνδέεται ο λογαριασμός του ρεύματος με το χαράτσι, θα διαβιβαστεί στην εφορία. Και εμένα μου στέλνουνε, σε κάθε λογαριασμό προσθέτουνε και τα επόμενα, εγώ πληρώνω το ρεύμα κανονικά και βλέπουν τα, ανοίγει η κόρη μου ειδοποίηση διακοπής ρεύματος και τι γίνεται, λέει, θα μας κόψουν το ρεύμα. Είναι αδίστακτοι, είναι τρομοκράτες, τρομοκρατούν το λαό σήμερα που δεν έχει πετρέλαιο και εμάς τους ίδιους που δεν έχουμε πετρέλαιο, να μας κόψουν το ρεύμα γιατί δεν πληρώνουμε ένα παράνομο χαράτσι και ούτε πρόκειται να το πληρώσουμε. Εγώ θέλω τώρα να πάω μέσα να πληρώσω το ρεύμα.
όχι το χαράτσι, ούτε την περσινή εκκρεμότητα. Θα πάνε όλα στην εφορία και εκεί θα μαζευτούν όλα, να δούμε πώς θα πληρώνει ο λαός. Πιστή, μισθό κεφάλι,